Οι εβραϊκές οργανώσεις της Ευρώπης συντόνισαν μια διεθνή σύνοδο κατά του αντισημιτισμού στην Κρακοβία. Όπως αναφέρουν, ο αντισημιτισμός όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, έχει αρχίσει να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εκδηλώσεις όπως αυτή προωθούν τη φράση «ποτέ ξανά». Όταν λέμε «ποτέ ξανά», όταν εμείς οι Εβραίοι το λέμε αυτό, οι Ισραηλινοί, δεν είναι απλώς ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Είναι μια υπόσχεση που δώσαμε στους εαυτούς μας. Οι Εβραίοι δεν θα είμαστε ποτέ ξανά ανυπεράσπιστοι. Αποδομούν τη γλώσσα. Την γλώσσα της Νοτιού Αφρικής και άλλων χωρών, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως απεικιοκρατία, apartheid και φυσικά γενοκτονία, προκειμένου να ναζιστικοποιήσουν το Ισραήλ. Αυτό το εγχείρημα, αυτή η ρητορική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Στην Σύνοδο, το παρόν έδωσε και ο Αμερικανός μεγιστάνας Elon Musk, ο οποίος πρόσφατα κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό. Ο Μάσκ έδειξε σεβασμό και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τον εβραϊκό λαό. Αναρωτιόμουν γιατί οι άνθρωποι μιλούν για τον αντισημιτισμό. Ποτέ δεν το είχα ακουστά. Βλέποντας όμως όλες αυτές τις διαδηλώσεις υπέρ της Χαμάς, όπου έλαβαν χώρα σχεδόν σε κάθε πόλη της Δύσης, κατάλαβα. Την ίδια ώρα, υπάρχουν ομάδες και πολιτικοί που τονίζουν ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός λαός δεν είναι το ίδιο. Ο κόσμος πρέπει να ανοίξει τα μάτια του, να εξετάσει την Ισλαμοφοβία, το αντιπαλαιστινιακό ρεύμα, όπως μπορείτε να το πείτε, καθώς οι Παλαιστίνοι αγωνίζονται για την ανεξαρτησία τους. Για μένα ο αντισημιτισμός είναι όπως το αντιπαλαιστινιακό ρεύμα, η Ισλαμοφοβία, ο ρατσισμός, ο φασισμός και ο ναζισμός. Όλα αυτά είναι σαν ένα δοχείο. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, γιατί όλα είναι απάνθρωπα. Ένα καινούριο σκληρό κεφάλαιο στο Μεσανατολικό προκαλεί πόλωση στην ανθρωπότητα. Στην ίδια ανθρωπότητα που φώναζε συνεχώς «ποτέ ξανά».